Πάντα. Παίρνοντας διδάγματα από το παρελθόν, οφείλουμε να δούμε την κρίση ως επαρχή για ένα νέο ξεκίνημα. Είναι καιρός να αντιληφθούμε ότι το μέγεθος μιας χώρας δεν εξαρτάται από την γεωγραφική διάσταση των εδαφών της, ούτε από τον πληθυσμό της. Εξαρτάται από την ποιότητα των πολιτικών της. Η Νέα Δημοκρατία έχει δικαίωμα και υποχρέωση να επαναλάβει σε κάθε ευκαιρία ότι είναι το κατεξοχήν ευρωπαϊκό ελληνικό κόμμα. Είναι ο πολιτικός οργανισμός που πάλεψε για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ελλάδας και επένδυσε σε αυτόν. Υπήρξε και παραμένει με συνέπεια και υπευθυνόταν η αυθεντική και πρωτοπόρα ευρωπαϊκή δύναμη στην Ελλάδα. Η στρατηγική επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή να εντάξει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει ήδη στην ελληνική ιστορία ως το πλέον σημαντικό γεγονός της μεταπολιτευτικής περίοδου. Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αναγνωρίζουν την ορθότητα της στρατηγικής που ακολούθησε με γενναιότητα για την εποχή εκείνη η παράταξή μας. Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλοι μαζί τις συνθήκες για τη νέα μεταπολίτευση σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Θα πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και όχι του λαϊκισμού. Θα πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της όχι ισοπαίδωσης, της ελπίδας. Η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκε σε ένα φαύλο κύκλο δημοσιονομικού εκτροχιασμού, βαθιάς κυκλικής ύφεσης και διεθνούς περιθωριοποίησης. Η απεμπλοκή της από την απόλυτα διέξοδη αυτή κατάσταση απαιτεί ιστορικές υπερβάσεις, επίμονες θυσίες και μεγάλες αλλαγές. Το μέλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί, πρέπει να διαμορφωθεί. Το μέλλον χαράσεται από εκείνους που θέτουν τις σωστές ερωτήσεις και όχι από εκείνους που νομίζουν ότι κατέχουν τις απαντήσεις. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας μιλήσω για όλα εκείνα τα οποία οι άλλοι δεν θέλουν να μιλούν ή δεν τολμούν να μιλούν. Θέλω να σας μιλήσω για τη νέα Ευρώπη που διαμορφώνεται, τη νέα Ελλάδα που χτίζουμε και τη θέση της Κορινθίας μέσα σε αυτήν. Η εντολή που έδωσε ο ελληνικός λαός τον Ιούνιο του 2012 ήταν σαφής. Να κρατήσουμε τη χώρα μέσα στο ευρώ και να τη βγάλουμε από την κρίση. Κάνουμε πλέον τον πρώτο απολογισμό. Απετράπη η έξοδος από το ευρώ. Πιάστηκαν οι στόχοι, βγήκε το πλεόνασμα, δίνεται κοινωνικό πένισμα, ενώ ταυτόχρονα βγήκαμε στις αγορές. Τρία πράγματα όμως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Ότι η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι σήμερα εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια. Ότι η ψυχολογία έχει αρχίσει το τελευταίο διάστημα να αλλάζει θεαματικά εντός της χώρας μας. Ότι έχουμε σταθεροποιήσει την Ελλάδα εντός της Ευρώπης. Τα επιτεύγματα αυτά πρέπει όλοι μαζί να τα περιφρουρήσουμε. Αναρωτηθείτε όμως, ποιους θέλουμε να μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη? Θέλουμε αυτούς που αμφισβητούν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας? Θέλουμε εκείνους που τσακώνονται μεταξύ τους για αν θα μείνουν στο ευρώ ή θα φύγουν από το ευρώ και θα μας οδηγήσουν πίσω στη δραχμή? Θέλουμε να εκπροσωπηθούμε από το χθες της μιζέριας, από τους κήρυκες της καταστροφής που σκίζουν τα παλιά μνημόνια για να μας φέρουν καινούρια? Θέλουμε να μας εκπροσωπήσουν αυτοί που προσπαθούν να ξαναβάλουν τη χώρα σε περιπέτειες? Σαφώς και όχι. Εμείς θέλουμε τη νέα Ελλάδα που θα παίξει κρίσιμο ρόλο σε μια νέα Ευρώπη. Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τους Έλληνες, την Ελλάδα και να κερδίσουμε το στοίχημα της σταθεροποίησης και το στοίχημα της ανάπτυξης. Θέλουμε και θα βγούμε από τα μνημόνια. Το μήνυμα λοιπόν των ευρωεκλογών είναι συγκεκριμένο. Πρέπει ο καθένας μας να σκεφτεί τι Ελλάδα θέλει και να αποφασίσει. Στην πορεία για τις ευρωεκλογές, τις επόμενες μέρες, θα μιλήσουμε σαφώς για αυτά που δεν μπορούν να μιλήσουν οι προφήτες της καταστροφής. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά που ορισμένοι αποστρέφονται, που θλίβονται όταν η χώρα μας τα καταφέρνει και στέκεται στα πόδια της. Θα μιλήσουμε για όλα εκείνα που δεν μπορούν να θίξουν οι λαϊκιστές της μιζέριας.
θα μιλήσουμε για τη Νέα Ελλάδα, τη Νέα Ευρώπη και τη θέση της Κορινθίας μας μέσα σε αυτήν. Θα μιλήσουμε ξεκάθαρα για αυτά που τώρα χτίζουμε. Θα μιλήσουμε για τη φυγή προς τα μπρος, ένα άλμα προς το μέλλον. Η καλύτερη ανανέωση στην πολιτική σκηνή, σε Ελλάδα και Ευρώπη, είναι εκείνη που συνδυάζει νέα πρόσωπα και απόθεμα εμπειρίας από την άλλη. Και για να είναι επιτυχημένη, όταν το ίδιο εκλογικό σώμα αποφασίζει ποιοι τελικά θα τον εκπροσωπήσουν, είναι λοιπόν ευκαιρία να μιλήσουμε και να αποφασίσουμε για το αύριο, για την Ελλάδα του μέλλοντός μας. Ο τόπος μας, η Κορινθία μας, είναι για μεγάλα πράγματα. Οφείλουμε λοιπόν να προωθούμε αποτελεσματικά τις πολιτικές που απαιτούνται για να αξιοποιήσουμε τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας και της περιοχής μας. Αισιοδοξούμε να τα καταφέρουμε για τη Νέα Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Αισιοδοξούμε και φιλοδοξούμε για τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες, για τους νέους και τις νέες του νομού μας. Πιστεύουμε πως στο δρόμο μας για το αύριο υπάρχει μια νέα, μια καλύτερη Ελλάδα. Εντός της Ευρώπης και πάνω απ' όλα ισχυρή. Σας καλώ να προσέχετε στις κάλπες και να στηρίξετε το ψηφοδέλτιο νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις επικείμενες εκλογές, τις ευρωεκλογές, στις 25 του μηνός, αυτή την Κυριακή. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μόνο να πω μία φράση. Ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία. Θέλω να πω ότι, παίρνοντας τη σκυτάλη από εκεί που τελείωσε ο αγαπητός Πρόεδρος, θέλω να πω το εξής, ότι πραγματικά αυτή την ώρα, γιατί πολλοί ισχυρίζονται και λένε «μα μας βάζετε διαρκώς διλήμματα», θέλω να πω ότι τα διλήμματα μπαίνουν από τη ζωή, από τα πράγματα και από την πραγματικότητα και από την προοπτική που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας. Έχουμε την Κυριακή ευρωεκλογές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι πολίτες δεν θα πάνε απλώς στην κάλπη να εκφράσουν ενδεχομένως αυτοί που κάποιοι θέλουν και τους οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση, την οργή τους, τη δυσαρέσκειά τους, να δώσουν ένα μήνυμα κάποιοι άλλοι λένε κτλ. Γιατί πολύ απλά αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι τελείως διαφορετικές από όλες τις προηγούμενες. Ήρθα λοιπόν εδώ στην Κόρινθο, την οποία συμβαίνει να γνωρίζω στην Κορινθία, την οποία και ειδικότερα στην Κόρινθο, την οποία γνωρίζω και εξαιρετικά καλά, γιατί κατοικώ εδώ τα καλοκαίρια. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι εδώ στην Κορινθία, για παράδειγμα, οι άνθρωποι θέλουν να δουν στη ζωή τους, όπως και παντού αλλού στην Ελλάδα, βελτίωση των συνθήκων της. Και αυτό προϋποθέτει πρώτα απ' όλα σταθερότητα και στη συνέχεια προϋποθέτει ανάπτυξη, να αλλάξουν οι όροι. Να φύγουμε από τη μιζέρια, να φύγουμε από την κόλαση που ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια, να οδηγηθούμε κάπου αλλού καλύτερα. Αυτό πώς θα γίνει? Δεν γίνεται ασφαλώς με ευχολόγια, δεν γίνεται ασφαλώς με διαπιστώσεις για αυτά που ζήσαμε όλοι μαζί αυτά τα 2 χρόνια και απλώς κάποιοι δεν γίνεται να επενδύουν διαρκώς πάνω στα δύσκολα που περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια οι Ελληνίδες και οι Έλληνες εξαιτίας της κρίσης και εξαιτίας του ότι υπήρχαν αριθμίες και υπήρχαν και διαρθρωτικές αδυναμίες στα ελληνικά οικονομικά πράγματα. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, ως πατούν και επενδύουν απλώς διαπιστώνοντας τα πράγματα και θυμίζοντάς τα στον ελληνικό λαό, απλώς δεν έχουν άλλη πρόταση. Απλώς οχυρώνονται πίσω από το παρελθόν, δεν έχουν καμία πρόταση για το παρόν και για το μέλλον μας και υπό την έννοια αυτή δεν ξέρω πόσο χρήσιμη είναι στον ελληνικό λαό. Άρα λοιπόν η χρησιμότητα η δική μας και εννοώ της δικής μου παράταξης, της δικής μας παράταξης, έχει να κάνει με ένα γεγονός ότι αταλάντευτα τόσα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, έχουμε τις ίδιες θέσεις και τις ίδιες απόψεις. Για πολλά μπορεί κανείς να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως, για ένα πράγμα όμως κανείς δεν μπορεί να της πει κουβέντα. Ποιο είναι αυτό? Είναι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία πάντοτε αταλάντευτα ήδη από τον Εθνάρχη τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι και σήμερα τον Πρωθυπουργό της χώρας τον Αντώνη Σαμαρά είναι σταθερά το μόνο ευρωπαϊκό κόμμα, τώρα ακολουθείται από πολλά που θέλουν την ευρωπαϊκή προοπτική, που έχει και θα έχει σταθερές θέσεις και απόψεις σχετικά με τη συμμετοχή και τη χρησιμότητα της συμμετοχής της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το γεγονός ότι μόνο όλοι μαζί μέσα από την Ευρώπη καλυτερεύοντάς την μπορούμε να έχουμε προοπτική και μέλλον, παρόν και μέλλον.
Αντίθετα, όλοι οι άλλοι, για να θυμηθούμε, πάντοτε είχαν το σκεπτικισμό τους, τον προβληματισμό τους, τις ύξεις, τις αφήξεις μέσα, έξω. Τώρα κάποιοι λένε να τη διαλύσουμε ενδεχομένως στην Ευρώπη και στη θέση τους δεν μας προτείνουν τι να φέρουμε, για παράδειγμα. Και να μείνει η Ελλάδα τι, μόνη της. Μπορεί σήμερα σε μια τέτοια εποχή με τόσες προκλήσεις, με τόσες προοπτικές που ανοίγονται μπροστά σε μια κοινωνία με την καινοτομία, με έναν τεχνολογικό πολιτισμό ο οποίος εξελίσσεται, με μια ρευστότητα που επικρατεί ιδίως στα οικονομικά πράγματα και στον χώρο των θέσεων εργασίας, μπορεί η Ελλάδα να μείνει μόνη της, εφησυχάζοντας και επαναπαυόμενη στις διαπιστώσεις των αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω πως όχι. Κανείς μέσα στο σπίτι του, μέσα στην οικογένειά του, αντιμετωπίζοντας τα υπαρκτά προβλήματα που όλες οι ελληνικές οικογένειες βίωσαν, και μάλιστα αρκετές και με τραυματικό και με επώδυνο τρόπο τα τελευταία 2 χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, κανείς δεν νομίζω να θέλει ως παρόν και ως μέλλον για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, αυτό που λέμε να πατήσουμε ξανά σε σάπιες σανίδες. Έχουμε ανάγκη να πατήσουμε σε στέρεο έδαφος και νομίζω ότι αυτό το στέρεο έδαφος το προσφέρει μια πολιτική η οποία από άλλους, τους αντιπάλους μας, τους πολιτικούς μας αντιπάλους, έχει χαρακτηριστεί ως μια πολιτική δήθεν συμμόρφωσης προς τα κελεύσματα της Μέρκελ και της Ευρώπης, την ώρα που και η Γερμανία και η Γαλλία και όλες οι χώρες της Ευρώπης, 27 δηλαδή μέσα στην Ευρώπη, χρηματοδοτούν, δανείζουν την Ελλάδα και μας βοήθησαν να βγούμε από τα δύσκολα αυτά τελευταία ιδιαίτερα 2 χρόνια με επιτόκια χαμηλότερα από αυτά που ήδη δανείζονται. Είναι λοιπόν κανείς να απορεί πώς επενδύοντας πάνω στην υπαρκτή οργή και στην αγανάκτηση, γιατί ασφαλώς και άλλαξε η ζωή μας. Μα η ζωή μας δεν άλλαξε επειδή η Νέα Δημοκρατία ήθελε να αλλάξει προς το χειρότερο. Για παράδειγμα, θα μιλήσω για το δικό μου κόμμα. Η ζωή μας άλλαξε γιατί υπήρξε μια κρίση απ' έξω, οικονομική, τεράστια, η οποία ήρθε, εισέβαλε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και εκεί που βρήκε μεγαλύτερη αδυναμία, στην προκειμένη περίπτωση στο Νότο, στο Νότο συμπεριλαμβάνεται και η χώρα μας, λειτουργήσε ακόμη πιο εξοντωτικά για τους πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τις παράπλευρες απώλειες και συνέπειες της κρίσης. Σας λέω λοιπόν ότι αν δεν είχαμε σταθεί με κόστος, προσωπικό, πολιτικό κόστος, όλοι μας, απέναντι στη λέλαπα και απέναντι στις ειρήνες και δεν είχαμε κλείσει αυτιά, να ακολουθήσουμε το δρόμο που είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος της Αργεντινής, όπου μην κάνετε το λάθος, η Αργεντινή είναι μια πολύ ισχυρή χώρα. Μια χώρα με τεράστιες εξαγωγές, με υψηλότατο ΑΕΠ, η οποία 12 χρόνια μετά κλειδωνίζεται από την κρίση, πράγμα το οποίο θα παθαίναμε και εμείς, ενώ εμείς τα τελευταία 2 χρόνια με την πολιτική που ακολουθούμε βγαίνουμε από την κρίση, ακριβώς επειδή δεν επέλεξε το σωστό δρόμο. Έχει σημασία τι εργαλεία θα ακολουθήσεις για να βγεις στην ανάπτυξη, στη σταθερότητα καταρχήν, στην ανάκαμψη, να θεραπευτείς και να αναπτυχθείς στη συνέχεια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσεις. Τα εργαλεία λοιπόν που χρησιμοποιήσει η Αργεντινή, έχουμε και αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι το τωρινό, είναι τραυματικό για τους πολίτες, είναι υπαρκτό όμως και μπορούμε να το συγκρίνουμε, και έχουμε και, και την κρίση στην Ευρώπη. Έχουμε δηλαδή το πώς η Ελλάδα, πώς η Πορτογαλία, πώς η Ισπανία και πώς γενικότερα οι χώρες του Νότου, αλλά και όλη η Ευρώπη αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα. Δεν έχουμε τις τραυματικές εμπειρίες. Μπορεί να έχουμε τεράστιες θυσίες, μπορεί να έχουμε επαχθή μείωση του εισοδήματος τα τελευταία 2 χρόνια εξαιτίας της κρίσης των πολιτών και της αναγκαιότητας να βρούμε πόρους, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε τώρα πια, και αυτό τελείωσε, θα αποτελέσει ένα παρελθόν, την κατάσταση που επικρατεί στην Αργεντινή, η οποία ήταν και το μοντέλο που ο ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη περίπτωση θεωρεί ότι είναι το εμπεδειγμένο για να μπορέσουμε να πάμε σε μια διαφορετική προοπτική. Συμπέρασμα λοιπόν. Εμείς με πολύ χαμηλούς τόνους θεωρούμε ότι πατώντας πάνω στην, θα το πω, ναι, στην επιτυχία του να συμμαζέψουμε τα δημόσια οικονομικά, να εξασφαλίσουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο, προσέξτε, δεν αμφισβητεί πουθενά αλλού. Στην Ελλάδα αμφισβητείται από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αυτό είναι εξαιρετικά θλιβερό. Γιατί? Γιατί όταν οι διεθνείς οργανισμοί, όταν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, όταν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όταν τα ευρωπαϊκά κράτη, όταν όλοι εκείνοι που ήταν απέναντί μας και έλεγαν τα χειρότερα για την Ελλάδα, τώρα έρχονται και αναγνωρίζουν ότι αυτά είναι κατακτήσεις
της ελληνικής δημοκρατίας, της ελληνικής πολιτείας, των Ελληνίδων και των Ελλήνων, με πολύ βαριές θυσίες ασφαλώς και δυσβάστακτες και της ελληνικής κυβέρνησης, θεωρώ ότι αυτό δεν προσφέρει καλή υπηρεσία. Άρα στο σκεφτούν οι πολίτες αυτό, είναι το ένα. Άρα λοιπόν εμείς με χαμηλούς τόνους, επειδή δεν κάνουμε απλά διαπιστώσεις, κυβερνάμε και παίρνουμε, κυβερνούμε και παίρνουμε αποφάσεις. Και οι αποφάσεις μας φέρνουν θετικά ή λιγότερο θετικά αποτελέσματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αποφάσεις που πήραμε τελικώς, τώρα, τούτη τη στιγμή που κουβεντιάζουμε, μας οδηγούν σε ένα δρόμο θετικό. Είμαστε σε καλό δρόμο και σταθερό. Δεν καταλαβαίνω γιατί εχθρεύονται τη σταθερότητα. Τι θέσαμε, σας είπα, ότι στην ζωή, άρα και στην πολιτική, γιατί η πολιτική τι είναι, η ζωή μας ιδωμένη μέσα από τους δημοκρατικούς θεσμούς και μέσα από τα πολιτικά κόμματα που υλοποιούν τη δημοκρατία. Αν δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα, δεν υπάρχει δημοκρατία. Ποιος θα την εκφράσει, για παράδειγμα. Να μιλάμε πιο απλά μεταξύ μας για να συνεννοούμεθα. Λέω λοιπόν πάρα πολύ απλά ότι από τα πράγματα φαίνεται ότι ο δρόμος που επιλέξαμε ήταν δύσκολος μεν, αλλά μας βγάζει σε θετικό αποτέλεσμα. Και θα μας βγάλει ακόμη σε θετικότερα, πιο ευίωνα και πιο αισιόδοξα αποτελέσματα, χειροπιαστά όμως, και όχι απλές θεωρήσεις ή φιλοσοφίες για έναν άλλο δρόμο που δεν ξέρουν προς τα που πηγαίνει και δεν μας δείχνουν και που τελειώνει η πολιτική μας αντίπαλη, με συγκεκριμένη κοστολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής της προσπάθειας, με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας καινούργιες οι οποίες πρόκειται να έρθουν, από συγκεκριμένες επενδύσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί και μπαίνουν στο στάδιο της ορίμανσης και με συγκεκριμένα θεσμικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι πιο να θυμόμαστε πια αυτά τα χρόνια της κρίσης ως μία θλιβερή, τραυματική ανάμνηση και εμπειρία και να προχωρήσουμε μπροστά, γινόμενοι, καθιστώντας τον εαυτό μας και το σύνολο των θεσμών μας περισσότερο σοφό και σοφούς όλους μας από αυτή την κρίση. Άρα λοιπόν, στο συμπέρασμα που θέλω να καταλήξω είναι ότι νομίζω ότι το συμφέρον του ελληνικού λαού είναι να επιλέξει τη σταθερότητα, γιατί η σταθερότητα εξασφαλίζει ηρεμία στις αγορές, η σταθερότητα φέρνει επενδύσεις, επενδύσεις σημαίνουν στην πράξη νέες θέσεις εργασίας που έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη για τους νέους μας, σταθερότητα σημαίνει αύξηση του τουριστικού προϊόντος, δηλαδή περισσότεροι επισκέπτες στη χώρα, η οποία δεν έχει πια αναρχία, η οποία δεν έχει άσυλα παρανομίας πια, η οποία λειτουργεί ως ευνομούμενη πολιτεία, αξιοποιώντας το θεσμικό της οπλοστάσιο, για οποιονδήποτε πάει να παραβιάσει τους κανόνες που η δημοκρατία βάζει στα δημοκρατικά πολιτεύματα και στις όριμες δημοκρατίες, και υπό την έννοια αυτή όλα αυτά λειτουργούν θετικά. Όλα αυτά μαζί αθροιζόμενα θα φέρουν και στην καθημερινή οικονομία αποτελέσματα, στο σπίτι, στο νοικοκυριό του καθενός και της καθεμιάς, στην ζωή του καθενός και της καθεμιάς, στη μικρομεσαία επιχείρηση που θα έχει μεγαλύτερη ρευστότητα, στην γενικότερη ανάπτυξη και στην προοπτική, η οποία έρχεται μέσα από ένα ήρεμο περιβάλλον, μέσα από ένα σταθερό περιβάλλον, στο οποίο θα κυριαρχεί και κυριαρχεί πλέον σιγά σιγά η διαφάνεια, η ανυπαρξία της γραφειοκρατίας η οποία μας ταλάνισε, και κυρίως οι γρήγορες, οι πολύ ταχείες διαδικασίες, ώστε μέσα σε μια μέρα να μπορείς να ανοίξεις μια επιχείρηση, για παράδειγμα, ή να την κλείσεις αν θέλεις, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους τους πόρους αλλά και όλες τις ευκαιρίες, ώστε να οδηγηθούμε σε μια πραγματική ανάπτυξη που θα διαχέεται το προϊόν της, το θετικό, σε όλη την ελληνική κοινωνία. Τώρα δηλαδή σιγά σιγά θα βλέπει ο κόσμος, θα αρχίσει να βλέπει στο σπίτι του αυτή τη διαδικασία, τη θετική, να την εισπράττει στις δουλειές, στις νέες θέσεις εργασίες, μέσα από τα μεγάλα δημόσια έργα, μέσα από τις επενδύσεις ελληνικές και ξένες που έρχονται και μέσα από την προοπτική και κυρίως μέσα από την ψυχολογία. Το 50% της οικονομίας είναι ψυχολογία. Το κλίμα το θετικό λειτουργεί προς όφελος της οικονομίας. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, εγώ είμαι αισιόδοξη. Πιστεύω ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, παρά τις ρητορίες, παρά τους ψηλούς τόνους, παρά τις κορώνες, παρά το γεγονός ότι κάποιοι, όπως είπα, επενδύουν στη ρητορική του μίσους και του διχασμού, εμείς εκτιμούμε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα κλωτσίσει τις θυσίες τις οποίες έκανε τα τελευταία 2 χρόνια και δεν θα βάλει σε διακινδύνευση
τη σταθερότητα που είναι η ικανή εκείνη και αναγκαία συνθήκη για να οδηγηθεί η χώρα προς τα μπροστά. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, πιστεύω ότι και εδώ στην Κορινθία, την οποία θέλω να συγχαρώ τους πολίτες της, διότι πραγματικά και αυτοδιοικητικά έδειξαν ότι είναι εξαιρετικά όριμοι, ξέρουν να κρίνουν πρόσωπα και δράσεις και κατά πόσον ήταν αποτελεσματικοί οι τοπικοί τους άρχοντες, αλλά και στην περιφέρεια. Είδα ότι πραγματικά με πολύ μεγάλη πλειοψηφία ο Πέτρος ο Τατούλης μπόρεσε από τον πρώτο γύρο ήδη να διαμορφώσει μία συντριπτική πλειοψηφία νίκης για την περιοχή του, για την περιφέρεια τη συγκεκριμένη, πράγμα που σημαίνει ότι οι πολίτες αξιολογούν. Και όταν έχεις κάνει έργο, σε αξιολογούν θετικά. Αυτό είναι εξαιρετικά παρήγορο μήνυμα. Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτή την Κυριακή και στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών αλλά και στις ευρωεκλογές οι πολίτες θα ψηφίσουν με ωριμότητα και όχι με διάθεση να στείλουν απλώς ένα μήνυμα. Η κυβέρνηση συζητά διαρκώς έξω στην Ευρώπη με τους εταίρους της και με τους δανειστές μας γενικότερα λέγοντας πόσο δυσβάσταχτο είναι για τον ελληνικό λαό όλο αυτό το πακέτο το οποίο βίωσε. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μας πει ο πολίτης ότι είναι δυσβάστακτο αν συνεχιστεί, διότι πολύ απλά δεν πρόκειται να συνεχιστεί, διότι γνωρίζουμε ότι αυτό έχει οριστικό τέλος, τα μνημόνια τελειώσανε, δεν πρόκειται να υπάρξει νέο μνημόνιο, δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα μέτρα, μπορούμε από μόνοι μας, με τις δικές μας δυνάμεις, να δρομολογήσουμε την ανάπτυξη και την προοπτική της χώρας και υπό την έννοια αυτή ο καθής και η καθεμία πρέπει να αισθάνονται ήσυχοι. Άρα λοιπόν γνωρίζει η κυβέρνηση πόσο δυσβάστακτο ήταν και η δική μου παράταξη πόσο δυσβάστακτο ήταν για τον πολίτη όλο αυτό που βίωσε τα τελευταία δύο χρόνια και δεν χρειάζεται να πάρετε διαμαρτυρία του γιατί κάποιοι λένε διαμαρτυρηθείτε γιατί αν ψηφίσετε παραδείγματος χάρη τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία πρώτη που εγώ εκτιμώ ότι θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία στις ευρωπαϊκές εκλογές τότε ξέρετε τι θα συμβεί. Θα πούνε ότι όλα ήταν καλά και άρα δώστε και άλλα μέτρα. Αυτό είναι λάθος προσέγγιση. Και είναι και ψευδής προσέγγιση. Γιατί? Γιατί πολύ απλά εμείς οι ίδιοι έχουμε επιλέξει το δρόμο πλέον της μη ύπαρξης μνημονίων. Αυτό μας τελείωσε. Αναγνωρίζοντας τις θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός και ήδη ξεκινήσαμε να διανέμουμε εκεί όπου υπάρχουν αδικίες μέσα από το κοινωνικό μέρισμα και διορθώνοντας και κάποιες αστοχίες που έχουν γίνει εκεί σε κάποιες κατηγορίες. Και όπου χρειάζεται θα διορθωθούν και ακόμη παραπάνω αυτές οι αστοχίες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πράγματι οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει διαμαρτυρία. Αντίθετα, χρειάζεται οριμότητα, χρειάζεται ευθύνη, δεν χρειάζεται να ξαναπούμε σε περιπέτειες. Ωραία. Θέλετε εσείς... Έλα, 5 λεπτά. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω στους πολίτες που θα μας παρακολουθήσουν, που παρακολουθούν τους τηλεοπτικούς σας δέκτες και ακούν τα τοπικά ραδιόφωνα, πέρα από τα εθνικά μας δίκτυα και μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάτι πάρα πολύ απλό. Θέλω να έχουν υπόψη τους, γιατί ο καθένας πρέπει να έχει την ευθύνη του και να την αναλαμβάνει, ότι την επομένη των εκλογών, αυτοί οι οποίοι σήμερα σκίζουν τα ημάτια τους και λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν τη δική τους παράταξη, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι την άλλη μέρα θα ζητήσουν με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να φύγει η κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο εγώ θέλω να το υπογραμμίσω υπό την έννοια ότι αν οι ευρωεκλογές για κάποιους είναι μοχλός, εκμετάλλευσης της οργής και της αγανάκτησης της δικαιολογημένης των πολιτών για να φύγει η κυβέρνηση, οι πολίτες αυτό πρέπει να το ξέρουν. Είναι λοιπόν μοχλός οι ευρωεκλογές. Το όποιο αποτέλεσμα λοιπόν θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης, πολιτικής εκμετάλλευσης, μικροκομματικής εκμετάλλευσης, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, η σταθερότητα την οποία βάζουμε με έμφαση, αντιλαμβάνεται ο καθένας και η καθεμιά ότι τίθεται σε κίνδυνο. Και υπό την έννοια αυτή, τίθεται σε κίνδυνο και η προσωπική θυσία του καθενός και της καθεμιάς, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, τώρα που βρήκαμε το δρόμο μας και τώρα που έχουμε σταθεροποιήσει τη χώρα. Αυτό πρέπει να είναι το καθαρό τοπίο και αυτή πρέπει να είναι η καθαρή εικόνα που πρέπει να έχει ο καθένας και η καθεμιά στα μάτια του,
όταν βαδίζει προς την κάλπη, την Κυριακή στις 25 Μαΐου, να ψηφίσει για την νέα Ευρώπη στις ευρωπαϊκές εκλογές. Και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ομιγέννητο την Κυριακή η λαή της Ευρώπης, η κοινωνία των πολιτών, δεν δώσει την πλειοψηφία στην οικογένεια εκείνη την ευρωπαϊκή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και κυριαρχήσουν, παραδείγματος χάρη, που εγώ δεν το πιστεύω σε καμία περίπτωση, γιατί δεν θέλουν να αυτοκτονήσουν οι λαοί της Ευρώπης, οι ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν με την Ευρώπη, δεν ξέρουν καν αν θέλουν την Ευρώπη και δεν ξέρουν και με ποια εργαλεία, ενδεχομένως αν είχαν την πρόθεση να την κάνουν καλύτερη, θα το κάνουν αυτό. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα οδηγούσε όχι σε καλυτέρευση της Ευρώπης που ζητάμε εμείς και των όρων λειτουργίας, μια Ευρώπη που να γίνει πιο αλληλέγγυα, μια Ευρώπη που να χαλαρώσει, εν πάση περιπτώσει, διότι έτσι έκανα μέσα σε περίοδο κρίσης, δεν είχε τα ανακλαστικά που έπρεπε, η Ευρώπη πράγματι έκανε αστοχίες. Πάντως όμως εμείς ξέρουμε πώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό μας, το οποίο ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, να διορθώσουμε τις αδυναμίες, γιατί ξέρουμε το πρόβλημα, δουλέψαμε πάνω στο πρόβλημα και ξέρουμε και ποιες είναι οι λύσεις. Αυτά πρέπει να έχει υπόψη του κάθε πολίτης, πέρα από κραυγές, πέρα από ψιθύρους και πέρα από συναισθηματική φόρτιση, την οποία κάποιοι προσπαθούν να βάλουν στην ψυχή της Ελληνίδας και του Έλληνα, διότι η συναισθηματική φόρτιση θα τελειώσει την Κυριακή το βράδυ και θα αρχίσει η εφαρμογή από την επόμενη μέρα της απόφασης του ελληνικού λαού, των λαών της Ευρώπης, για το ποια Ευρώπη θέλουμε. Και όπως ξέρετε πλέον, κάθε χώρα πια δεν αποφασίζει μοναχή της. Όλες οι χώρες μαζί, η Ευρώπη δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασίζουμε από κοινού για το τι μέλλον θέλουμε να οργανώσουμε για τις ζωές μας, για τις χώρες μας, για τους πολίτες μας. Αν λοιπόν αυτό το μέλλον καθορίζεται από ένα σκεπτικισμό και από μία διάθεση καταγγελτική και όχι από μία συγκεκριμένη στρατηγική την οποία έχουμε εμείς, αντιλαμβάνεστε ότι το μέλλον μας δεν θα είναι βίωνο.